Καλημέρα Φίλιππε, τι κάνεις? Μια χαρά εσείς. Καλά, καλά, μια χαρά. Να μιλάμε στον ελληνικό Φίλιππε, Νίκος εδώ πέρα. Εντάξει, χάρηκα. Να έχουμε περισσότερη οικειότητα. Πώς είναι η Δευτέρα σου? Καλά. Λίγο αγχωμένος. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι καθόλου, μη στεναχωριέσαι, θα πάνε όλα περίφημα. Περιμένουμε να πούμε και στο Facebook λοιπόν, για να είμαστε... Να ξεκινήσουμε κανονικά. Θα ξεκινήσω εγώ τα δικά μου, θα κάνω την εισαγωγή. Καλημέρα και στον κόσμο που είναι μέσα. Ξέχασα να σας πω καλημέρα λοιπόν. Αν και το περισσότερο κοινό σήμερα θα είναι στο Facebook. Γιατί βγαίνουμε live από τη σελίδα μας στο Facebook και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μας δει περισσότερος κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Να είμαστε σίγουροι. Να πάρω και εγώ τη φόρα μου και να καλημερίσω τον κόσμο. Ξέρεις, φίλοι, τη Δευτέρα είναι λίγο το πρωί πιο αργός. Σιγά σιγά παίρνω να ανεβάζω τα χείλη. Για όλους είναι έτσι. Βιάζεται. Οι Δευτέρες είναι δύσκολες. Όσο καλές είναι οι Παρασκευές, τόσο δύσκολες είναι οι Δευτέρες. Για αυτό που κάνουμε εδώ, η Δευτέρα είναι πιο δύσκολη. Για αυτό που κάνουμε εδώ. Ωραία. Βγήκαμε λοιπόν και στον αέρα. Για να δω ότι μας βλέπουν όλοι κανονικά. Για να δούμε. Τέλεια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωράντης από την Κοντιλιέρα Κάτι Μικρής. Δευτέρα σήμερα, τέταρτη εβδομάδα, ένα μήνα κλείνουμε με τα webinar, στα δωρεάν webinar στην Κοντιλιέρα Academy. Γελάω γιατί το κάνω κάθε εβδομάδα αυτό, οπότε μου είναι λίγο περίεργος ο νέος ρόλος που έχω πάρει και ξεκινάω όλο αυτό εδώ πέρα το καλωσόρισμα, το πρωί, το απόγευμα, με όλο αυτό το κόσμο που μας παρακολουθεί. Είναι πολύ ωραίο. Για μένα όμως είναι ένας καινούργιος ρόλος που έχω αναλάβει εδώ πέρα στην Κοντιλιέρα Academy, ο οποίος κάθε μέρα μου φαίνεται το ίδιο περίεργος, όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί καταφέραμε μέσα σε αυτό το μήνα να ξεπεράσουμε τις 80.000, νομίζω, views αυτή τη στιγμή. Είμαστε όσον αφορά τα webinar μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και μας θυμάει ιδιαίτερα που όλος αυτός ο κόσμος μας εμπιστεύεται και μας παρακολουθεί κάθε μέρα σχεδόν κάποιοι. Και ελπίζουμε να όλος αυτός ο μήνας να είναι, να σας έχει δώσει μια επικοδομητική γνώση σε όλα, σε σχέση με το ξενοδοχείο σας. Γεια σου Μαρία από την Κάρπαθο, από τα Αλφία. Βλέπω εδώ πέρα είσαι σταθερή κάθε μέρα σε όλο το μηνό τα webinars. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας λίγο πιο χαλαρά, αν και δεν θα είναι καθόλου χαλαρή εβδομάδα, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά webinars για το τέλος. Κάνουμε closing δυναμικό. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την μέρα μας λίγο πιο χαλαρά, μιλώντας με έναν από τους εκπροσώπους των ξενοδοχείων που μας φιλοξενούν. Όπως ξέρετε, όλες αυτές τις μέρες τα guest hotels είναι αυτά που φιλοξενούν η διοργάνωση και βρισκόμαστε στο new hotel συνήθως κάθε μέρα, όσο μπορούμε δηλαδή, γιατί είναι και λίγο δύσκολο τις μετακινήσεις. Κάποιες φορές οι ομιλητές πρέπει να είναι στα γραφεία τους. Όμως τα περισσότερα webinars έχουν γίνει μέσα στο new hotel, το οποίο αποτελεί και το venue της διοργάνωσης της φετινής, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί πραγματικά έχει αναβαθμίσει την εικόνα των webinars και όλες τις προσπάθειες που κάνουμε. Και ήδη σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε τώρα στην επόμενη διοργάνωση για να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Γιατί πραγματικά το New Hotel σου προσφέρει τόσο ωραίους χώρους, τόσο ιδιαίτερους χώρους με μοναδικό design και ταυτότητα, που νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να ξεπεραστεί. Συγγνώμη για τους επόμενους, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Και γενικότερα θέλω να πω για τα Guest Hotels ότι τα αγαπάω λίγο παραπάνω από φέτος. Γιατί ήταν τόσο ανοιχτή στο να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Αυτή την προσπάθεια που στην ουσία ενισχύει την ξενοδοχειακή αγορά. Και αυτό πραγματικά δείχνει την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων που είναι στα guest hotels και δικαιολογεί κιόλας γιατί αυτή η αλυσίδα είναι τόσα χρόνια πρωτοπόρα, είναι τόσα χρόνια στο επίκεντρο και έχει μόνο ωραία πράγματα να πει. Και τα ωραία πράγματα δεν τα λέει μόνο με το design και τα πολύ ωραία ξενοδοχεία, αλλά και τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, που τι να πω, από τα παιδιά που είναι στη ρεσεψιόν μέχρι και τη διοίκηση, πραγματικά βλέπουν μια απίστευτη ομοιογένεια και είναι χαρούμενος που συνεργαζόμαστε. Σήμερα λοιπόν δεν θα συνδεθώ με το New Hotel, αλλά θα συνδεθώ με το Semiramis. Το New Hotel το βλέπετε κάθε μέρα, οπότε το έχετε μάθει απ' έξω και ανακαιρωτά.
Οπότε επιλέξαμε, αντί να μιλήσουμε και πάλι να δείξουμε το Unique Hotel, να δείξουμε τους ανθρώπους πίσω από τα Unique Hotels και συγκεκριμένα θα φιλοξενήσουμε τον Φίλιππο Δοζαμπέλη, που είναι ο διευθυντής του Σεμίραμις. Το Σεμίραμις, στην ουσία, είναι ένα από τα ξενοδοχεία που είναι στον όμιλο των Guest Hotels. Είναι στην Κηφισιά. Εγώ προσωπικά έχω μείνει εκεί πέρα αρκετές φορές, γιατί τα weekends, τα Σαββατοκύριακα, όταν έχεις πολλή δουλειά, θες να πας κάπου κοντά. Και το Σεμίραμις είναι ιδανικό γι' αυτό. Έχει και αυτή την πολύ χαρακτηριστική πισίνα. Αλλά πριν καλωσορίσω τον Φίλιππο, θέλω λίγο να μπορώ να σας δείξω μια φωτογραφία του ξενοδοχείου. Γιατί πρέπει να ξέρουμε για ποιο κατάλημα μιλάμε. Το Σεμίραμις, λοιπόν, όταν το είχα δει πρώτη φορά, πίστευα ότι είναι ένα πολύ designato ξενοδοχείο κάπου στο Μαϊάμι. Δηλαδή, εγώ και τέτοιο πίστευα όταν είχα δει αυτή την πισίνα. Δεν πίστευα ότι το έχουμε μέσα στα πόδια μας και ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα ξενοδοχείο τόσο πρωτοποριακό, με τόσο υπέροχο design και μάλιστα ενός πολύ γνωστού σχεδιαστή, Καρύμ Ρασίδ. Και όταν κατάλαβα ότι είμαι στην Αθήνα, λέω, δες τι έλλειψη γνώσης έχω. Υπάρχει ξενοδοχείο με τόσο ιδιαίτερο design στην Αθήνα και εγώ δεν το ξέρω. Έκτοτε έγινε αγαπημένο σημείο αναφοράς. Λοιπόν, μέχρι να βρω εγώ τις φωτογραφίες τώρα εδώ πέρα του Σεμίραμις, θα πω ένα καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά επίσης όσους μας ακούνε και λέγονται Δημήτρης, Δήμητρες. Σωστά. Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Και θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε για το πώς η ΓΕΣ άλλαξε τη λογική του design στον χώρο των ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, Φίλιππε, γιατί τα ξενοδοχεία σας είναι όλα, πρώτα απ' όλα είναι όλα μέρος των design hotels, okay? Αλλά δεν αρκεί αυτό, είναι και το design τους πολύ πρωτοποριακό από μόνο του, γιατί έχω δει design hotels τα οποία έχουν λίγο πιο ήπιο design, φοβερή ταυτότητα πάντα τα design hotels, αλλά τα δικά σας έχουν μια πολύ έντονη προσωπικότητα και αναφέρομαι κυρίως στο Σεμίραμις και το New. Λοιπόν, τώρα ο κόσμος θέλω λίγο να δει αυτή την εικόνα του Σεμίραμις για να καταλάβει για ποιο ξενοδοχείο μιλάμε. Λογικά έχει εμφανιστεί η εικόνα εδώ. Λοιπόν, είναι αυτό το ξενοδοχείο με αυτή την πολύ ιδιαίτερη πισίνα, την πισίνα η οποία είναι ροζ, σωστά? Σωστά. Ροζ, είναι ροζ το γύρω-γύρω. Η πισίνα είναι μπλε, πράσινη. Έχει πολλά ροζ. Έχει το άπειρου το σχήμα. Σε μένα στο μυαλό μου έχει επικρατήσει αυτό το ροζ γενικότερα, επειδή επικρατεί στο χώρο και στο ξενοδοχείο. Αλλά όντως η πισίνα δεν είναι ροζ, είναι πολύχρωμη όπως τη βλέπουμε. Και πολλοί θα πούνε, Φίλιππε, καλά, πώς είναι να είσαι σε μια τόσο ιδιαίτερη πισίνα? Να σας πω ότι είναι απίστευτο το feeling. Νιώθεις μια απίστευτη, ας πούμε, ανάταση, θα λέγα. Δηλαδή, είναι σαν μια ψυχοθεραπεία μήνυ που κάνεις εκεί πέρα. Χαλαρώνεις όσο δεν πάει άλλο. Νιώθεις αυτά τα χρώματα. Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να νιώθεις ένταση. Αντιθέτως, σε κάνουν να χαλαρώσεις και να νιώσεις ότι είσαι κάπου, όχι πάντως στην Αθήνα. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, τώρα κάνω stop share αυτή την εικόνα και πάω κατευθείαν στο ερωτηματολόγιο. Αρχικά, μίλησε μας λίγο εσένα, είσαι διευθυντής στο ξενοδοχείο Σεμίραμις, σωστά? Σωστά. Στο Σεμίραμις, στο Κεφαλάρι σου είσαι και στο 21, γιατί ο Όμιλος έχει 3 ξενοδοχεία στην Κηφισιά, στο Κεφαλάρι. Ωραία. Οπότε είμαι διευθυντής για τα 3 ξενοδοχεία. Οπότε έχεις την εποπτεία στο 3 ξενοδοχεία, τα οποία είναι και σε walking distance, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γύρω από την πλατεία του Κεφαλαρίου. Δηλαδή το ένα από το άλλο είναι 2-3 λεπτά απόσταση. Πώς είναι να είσαι διευθυντής σε αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία είναι εκτός κέντρου, έχουν κάποια ιδιομορφία γενικότερα, είναι στην Κηφισιά. Γενικότερα το εγχείρημα κάποιου ξενοδοχείου στην Κηφισιά πάντα ακούγεται περίεργο για εμάς που είμαστε του κέντρου. Πιστεύω ότι είναι μια διαφορετική προσέγγιση το να διευθύνεις ξενοδοχεία που βρίσκονται σε ένα προάστιο της Αθήνας από ό,τι στο κέντρο. Σίγουρα και φυσικά είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει όχι δεν είναι δύσκολος, είναι ένας κοσμοπολίτικος προορισμός. Okay. Η Κηφισιά ήταν ένας παραδοσιακός προορισμός από τη δεκαετία του 30. Mm-hmm. Οπότε φιλοξένησε μεγάλο αριθμό τουριστών, όπου κυρίως ήταν Έλληνες ομογενείς από την Αίγυπτο. Και γι' αυτόν τον λόγο στην Κηφισιά υπήρχαν και πάρα πολλά ξενοδοχεία. Το Grand Hotel de Κηφισιά, το Cecil, το Πεντελικόν, το Απέργη, το Θεοξένια.
Άρα υπήρχε παράδοση ξενοδοχεία εκεί στην περιοχή. Γιατί ας πούμε για μένα που είμαι από τους πιο νέους εδώ και στην Αθήνα, είμαι 10 χρόνια, αλλά δεν γνωρίζω καλά και την περιοχή, δεν το φανταζόμουν, την είχα πιο οικιστική την περιοχή. Όχι, όχι. Είναι πολλά χρόνια. Γιατί δεν ήταν πάντα ο οικιστικός ιστός, δεν ήταν τόσο μεγάλος, οπότε υπήρχε απόσταση και η φυσιά με το κέντρο. Οπότε κάποιος απόσταση και η φυσιά για διακοπές. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα κατευθείαν στις ερωτήσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Hotelier Academy. Η ιδέα ήταν να μιλήσουμε πώς μια αλυσίδα ξενοδοχείων άλλαξε τη λογική του design στην ελληνική αγορά. Να σας πω ότι τα guest hotels γενικότερα, εγώ όταν τα είχα πρωτοσυναντήσει μπροστά μου, πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί, γιατί αυτή την προσέγγιση στο design, και μιλάμε για χρόνια πριν, γιατί το σε πήραμε πόσα χρόνια βρίσκεται στην αγορά? Είναι από το 2004. Από το 2004 και το New Hotel είναι πιο πρόσφατο, σωστά? Το 11. Το 11. Εντάξει, το Σεμίραμι στο 2004, να κρατήσουμε αυτό. Ποιο ξενοδοχείο στην Ελλάδα επένδυε σε τόσο, ας το πω λίγο ακραίο design, έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί μιλάμε για ένα πολύχρωμο ξενοδοχείο, το οποίο όμως, αν με ρωτούσε σε μένα, εγώ πίστευα ότι φτιάχτηκε τώρα, δηλαδή πριν από 3-4 χρόνια, ας πούμε, στο μυαλό μου, ανενημέρωση εντελώς. Αλλά τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε επενδύσει στο design, σε ένα cutting edge design, το οποίο όμως μέχρι και τώρα είναι διαχρονικό, αλλά και η απόδοσή του όταν πηγαίνει στο ξενοδοχείο, νιώθεις ότι είσαι σε ένα καινούριο ξενοδοχείο, ένα φρέσκο ξενοδοχείο και δεν έχει παλιώσει το χρόνο. Οπότε σε αυτό θέλω να πω στον κόσμο που φτιάχνει διάφορα ξενοδοχεία που βλέπω και ακολουθεί τα trends της εποχής, μάλλον μας δίνει ένα μήνυμα. Αυτό που κάνατε για σκοτές στο Σεμίραμις, επενδύσανε σε ένα design με προσωπικότητα δική του. Δεν επένδυσαν σε κάποιο trend. Δεν ήταν τα ροζ τότε και οι πολύχρονες πισίνες trend και το κάνανε. Πήραν ένα σχεδιαστή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ γνωστός και είναι μέχρι και τώρα πάρα πολύ γνωστός, και σχεδίασαν ένα ξενοδοχείο from scratch με τη δική του προσωπικότητα. Άρα, το ίδιο έγινε και με τα άλλα σας ξενοδοχεία, ειδικά με το New Hotel, που δεν σχεδιάσετε ένα ξενοδοχείο σύμφωνα με το trend που υπήρχε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, αλλά ένα ξενοδοχείο που ήταν πρόταση. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, Φίλιππε? Έτσι ακριβώς. Όλα τα ξενοδοχεία μας, και όπως είπατε κυρίως το Semiramis και το New, δεν φτιάχτηκαν μόνο και μόνο για να δείξουν ένα design, αλλά είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένα και στημένα από τους αρχιτέκτονες, οπότε δημιουργούν ένα design από το πιο απλό, από το μαχαιροπύρνο, το οποίο και αυτό σχεδιάστηκε, το πόμολο, μέχρι το φωτιστικό. Οπότε μιλάμε για αυθεντικά contemporary art ξενοδοχεία. Ακριβώς. Και είναι αυτό που τα κάνει και διαχρονικά. Γιατί βλέπω πολλά ξενοδοχεία σήμερα σχεδιάζονται με την τάση που υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάτι το οποίο φαίνεται παλιό λίγο μετά. Και δεν κάνω τώρα σύγκριση στα γέστο τέλος με όλη την αγορά. Εγώ τώρα, επειδή μέσα από αυτό το διάλογο μας η δουλειά της Academy είναι να αναδείξει και κάποιες έννοιες, αλλά και να περάσει και κάποια μήνυματα στους ξενοδόχους. Ας πούμε, το τελευταίο διάστημα είδα τα μισά ξενοδοχεία είχαν φτιαχτεί με τη λογική του boutique ξενοδοχείου στην Ελλάδα, που μόνο στην Ελλάδα η έννοια boutique ξενοδοχείο μπορεί να πτυχοποιηθεί κάπως. Το boutique ξενοδοχείο σημαίνει ξεχωριστό ξενοδοχείο κανονικά, και όχι ξενοδοχείο που έχει κάποια σχεδιαστική λογική συγκεκριμένη, και τα άλλα μισά γίνανε μπόχο. Αποτέλεσμα να μην έχουμε ξεχωριστά ξενοδοχεία τώρα τελευταία στην αγορά. Αυτό που κάναμε στη ΓΕΣ δεν είναι ότι ακολουθούμε, όπως είπατε, τη μόδα. Από τη μία δημιουργούμε τη μόδα και από την άλλη, επειδή είναι αυθεντικά και ολοκληρωμένα design ξενοδοχεία, τα οποία όμως δεν αλλάζουν με το τι ζητάει η εποχή ή το τι θέλει η εποχή, αλλά κρατάνε την αυθεντικότητά τους και το προφίλ τους συνέχεια. Μιλάμε το 2004, όπως είπατε, το σεμινάριο μας άνοιξε το 2004 και εσείς που κάποιος ή κάποιος μπορεί να το δει πρώτη φορά, νομίζω ότι φτιάχτηκε χθες. Οπότε αυτή το προφίλ του και το design του δεν έχει αλλάξει, δεν έχει αλλοιωθεί και αυτό είναι που μας έχει κρατήσει στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και με το New Hotel, έτσι. Το ίδιο ακριβώς, το 2011 και θα συνεχίσει. Ακριβώς.
Βέβαια, έχω να πω ότι κάνει πολύ καλή συντήρηση. Δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα. Είναι εξαρτητική, δηλαδή ολοκένουργια. Σαν να χτίστηκε τώρα, εχθές. Εσείς είστε μια αγορά, μια αλυσίδα που ανοίξετε όντως νέους ορίζοντες στην ελληνική αγορά όσον αφορά το design. Ποια διαφορά να αναλαμβάνει κάποιος τη διεύθυνση ενός ξενοδοχείου που ανήκει σε ένα τέτοιο όμιλο σε σχέση με τα άλλα καταλήμματα? Όπως αναφέραμε, το ξενοδοχείο, το Semiramis, άνοιξε το 2004. Και εκεί έγινε το λανσάρισμα στην ελληνική αγορά του design hotel. Αυτό που μέχρι τότε ήταν ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο, με την ανακαίνισή του έγινε μια ανατροπή και μεταμορφώθηκε. Μεταμορφώθηκε σε ένα design hotel. Φυσικά, εμπνευστής του εγχειρήματος ήταν ο κύριος Δάκης Ιωάννου, ο οποίος είναι μέσα στους 5 μεγαλύτερους συλλέκτες έργων μοντέρνας τέχνης στον κόσμο. Οπότε είναι πολύ εμφανής η επιρροή του σε όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου. Είναι ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Στη ΓΕΣ αναπτύσσουμε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για τους επισκέπτες μας. Αυτό έχει σκοπό να τους κάνουμε να ξεχωρίσουν κάθε επαγγελματική τους δραστηριότητα και απολαμβάνοντας την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που έχει ένα design ξενοδοχείο. Οπότε στοχεύουμε στο να εδραιώσουμε τη φήμη των ξενοδοχείων μας ως μια design επιχείρηση εμπνευσμένη από την τέχνη και τον πολιτισμό. Και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι το Semiramis ήταν πάλι το πρώτο ξενοδοχείο σε όλη την Ελλάδα, το οποίο έγινε μέλος της αλυσίδας των design hotels. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, όταν τη διαφορά το να αναλαμβάνεις τη διεύθυνση ενός τέτοιου ξενοδοχείου σε σχέση με τα υπόλοιπα, είναι ότι πρέπει να ταυτιστείς με αυτό, να το πιστέψεις, να προσαρμοστείς, να γίνει πηγή έμπνευσή σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να το περάσεις και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το νιώθουμε και να νιώθουμε ένα με το ξενοδοχείο και να ακολουθούμε πάντα τη δυναμική του. Γιατί τέτοια ξενοδοχεία, όπως το νιώ και το Semiramis, έχουν μια πολύ έντονη δυναμική, την οποία πρέπει να την ακολουθείς για να μπορέσεις να τα ζήσεις. Φίλιππε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και θα σταθώ σε τρία σημεία από αυτά που είπες. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα από την απάντηση της ερώτησης, ότι ποια είναι η διαφορά να τρέχεις σε ένα design ξενοδοχείο όπως είναι το Semiramis. Είπες ότι ο διευθυντής πρέπει και το προσωπικό του υπόλοιπο να το νιώθει, να πρέπει να ταυτιστεί με τη φιλοσοφία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό για όλα τα ξενοδοχεία. Το προσωπικό σας, ο κόσμος που είναι μέσα στο ξενοδοχείο, είναι στην ουσία οι οικοδεσπότες, αν το δούμε λίγο ή πολύ, έτσι. Από το διευθυντή μέχρι και τους ανθρώπους που δουλεύουν στη συντήρηση, θα έλεγα εγώ. Θα πρέπει να νιώθουν το vibe του καταλήμματος, θα πρέπει να το αγαπάνε και θα πρέπει να ταυτίζονται. Το να έχεις έναν χώρο όπως είναι το Semiramis, αυτό σε βοηθάει να νιώσεις καλύτερα μέσα στο χώρο και να το αγαπήσεις, γιατί η ίδια του η ταυτότητα σε οδηγεί στο να έχεις μια ζήσεις σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δηλαδή το ίδιο το κατάλημα σε οδηγεί σε αυτό. Άρα αυτό δίνει και ένα μήνυμα και στους άλλους ξενοδόχους ότι πρέπει όντως τα καταλήμματά σας να δημιουργούν ένα σκηνικό ακόμη και για τους εργαζομένους για να μπορούν να ταυτιστούν. Τώρα, για αυτό που είπες, Φιλίππε, για τη σχέση με τον κύριο Ιωάννου, για μένα είναι απόλυτα λογικό αποτέλεσμα το γεγονός ότι ο κύριος Ιωάννου είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την τέχνη και όντως είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης, όπως ανέφερες, ότι βλέπουμε αυτό να αντικατοπτρίζεται και στα ξενοδοχεία που φτιάχνει. Εμείς λέμε ότι τα καλύτερα ξενοδοχεία είναι αυτά που ο ιδιοκτήτης μοιράζεται το πάθος του με τους καλεσμένους του. Και αυτό το βλέπουμε όντως στα Yes Hotels, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ούτε ένα κατάλημα το οποίο δεν έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα. Όλα τα ξενοδοχεία λοιπόν του ομίλου, το New Hotel, το Periscope, το The Kefalari Suites, το 21 και το Semiramis, έχουν πραγματικά ιδιαίτερο design και φαίνεται να έχει γίνει σοβαρή μελέτη κατά το σχεδιασμό τους. Και αυτό το τονίζω, ξανά και για τον κόσμο, αυτά τα ξενοδοχεία δεν δημιουργούνται στο χωράρι, γίνεται μελέτη για το σχεδιασμό τους. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν το design στη στρατηγική των ξενοδοχείων του ομίλου και πόσο τελικά είναι εύκολη η απόφαση να πεις θα κάνω ένα design ξενοδοχείο? Για την δημιουργία όλων των ξενοδοχείων του ομίλου υπάρχει μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία πίσω από το design. Και η αρχιτεκτονική και η εσωτερική διακόσμηση ταυτίζονται για να μπορεί να υπάρχει μια συνέχεια. Ο επισκέπτης αισθάνεται και νιώθει αυτή τη φιλοσοφία σε κάθε σημείο του ξενοδοχείου
Και αυτό τον φέρνει πιο κοντά και στην τέχνη, αλλά και στον ίδιο τον αρχιτέκτονα. Με το να ακολουθείς πιστά αυτή τη φιλοσοφία, το αποτέλεσμα, όπως ξέρετε και όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικό. Αλλά ταυτόχρονα πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και ότι θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε στο μεγάλο κόστος που χρειάζεται αυτή η υλοποίηση. Όπως επίσης θα πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος συντήρησης ενός τέτοιου ξενοδοχείου. Όπως είπατε και πριν, η ομάδα που πρέπει να έχουμε είναι καταπληκτική και είναι όντως καταπληκτική η ομάδα της συντήρησης σε όλα τα ξενοδοχεία. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε, μάλλον δεν σκεφτόμαστε, ότι η συντήρηση ενός ξενοδοχείου τέτοιου είναι και αυτό μέρος του design. Και πολλές φορές καταλήγει να αλλάξει το ύφος ενός ξενοδοχείου design, και αυτό είναι άμεση, φαίνεται άμεσα στον πελάτη και στον επισκέπτη, γιατί για χάρη της εξοικονόμησης του κόστους αλλάζουμε κάποια πράγματα. Οπότε, ναι, είναι μια δύσκολη απόφαση που πρέπει να πάρει κάποιος για το να επιλέξει αν θα κατευθυνθεί ή όχι στο να φτιάξει ένα design ξενοδοχείο. Τώρα, σίγουρα το να επενδύσεις σε ένα design ξενοδοχείο δημιουργείς κάτι μοναδικό. Οπότε αυτό σε βοηθάει να διαφέρει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όλα τα ξενοδοχεία μας και στο κέντρο και στην Κηφισιά έχουν αμέσως αισθητή τη διαφορά από ότι οι ανταγωνιστές και τα ξενοδοχεία που είναι στον ανταγωνισμό. Οπότε ο σκοπός είναι το κάθε ξενοδοχείο να αποτυπωθεί στη μνήμη του κάθε πελάτη και να μπορεί να το αναπολύει κάθε φορά που λέει ότι έκανα το ταξίδι μου στην Ελλάδα, στην Κηφισιά, στην Αθήνα. Mm-hmm. Και πραγματικά πιστεύω ότι το ξενοδοχείο δεν είναι απλά ένας τόπος για να μείνεις. Αν είναι μια ιδεολογία, είναι ένα εργοτέχνης, μια παρέμβαση στην κοινωνία και είναι ένας τρόπος να επικοινωνείς. Μα ούτως ή άλλως το ξενοδοχείο βγάζει, προβάλλει νέα πρότυπα τρόπου ζωής, φιλοξενίας, δηλαδή έχει από μόνο το αποτελεί μια πρόταση. Και όντως έχεις δέσει πάρα πολύ ωραία. Και από αυτή την ερώτηση θέλω να μείνουμε στο γεγονός ότι το να έχουμε ένα design ξενοδοχείο ούτε είναι εύκολη απόφαση για να το δημιουργήσουμε, αλλά ούτε για να το συντηρήσουμε. Αυτό που λέω συχνά στους ξενοδόχους, ότι έχω βαρεθεί να τους βλέπω να κάνουν ανακαινήσεις κάθε χρόνο. Ο λόγος που κάνουν ανακαινήσεις κάθε χρόνο είναι γιατί δεν κάνουν σωστή δουλειά από την αρχή. Όταν κάνεις όμως μια ολοκληρωμένη δουλειά και έχεις ή τους Cabana Brothers, αν θυμάμαι καλά το όνομα, και το hotel, ή αν έχεις το Karim Rashid, όταν έχεις κάνει μια τόσο σημαντική επένδυση και μελέτη, πρώτα απ' όλα το ξενοδοχείο σου θα είναι καλό και λειτουργικό, άρα δεν θα χρειαστεί να αλλάξεις πρακτικά πράγματα. Δεύτερον, θα είναι μοναδικό και θα θέλεις να κρατήσεις ταυτότητά του. Δεν μπορεί να έχεις ένα τόσο μεγάλο σχεδιαστή και να αποφασίσεις μόνος σου ότι θα αλλάξεις χρώμα, ας πούμε, σε κάτι που έχει μελετηθεί να είναι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο εφαρμοσμένο. Έτσι δεν είναι, Φίλιππε? Σίγουρα. Δεν είναι ότι επειδή έχεις επιλέξει τον Karim Rashid ή τους αδερφούς Καμπάνα, το ξενοδοχείο σου θα είναι εσαΐ καινούριο και θα είναι τέλειο και τα υλικά σου είναι πολύ καλά. Αυτό δεν πάει να πει κάτι τέτοιο. Αλλά όταν θα χρειαστεί ο χρόνος, θα έρθει ο χρόνος που θα χρειαστεί να κάνεις είτε μια ανακαίνιση είτε μια αλλαγή, σίγουρα η αλλαγή θα πρέπει να είναι πάνω στο ήδη ύφος του ξενοδοχείου. Δεν θα επαναλλάξεις και να βάλεις κάτι διαφορετικό σε αυτό που έχει φτιάξει ο Karim, γιατί μετά δεν θα μπορείς να το πουλήσεις σαν Karim Rashid, δεν μπορείς να το πουλήσεις σαν αδερφούς Καμπάνα. Μετά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, οπότε αλλάζει όλο το προϊόν και δεν είναι πια design. Οπότε αυτό είναι ακριβώς, ότι δεν είναι ότι επιλέγεις μια φορά έναν αρχιτέκτονα και λες «ΟΚ, τον επέλεξα, μου έφτιαξε ένα ξενοδοχείο και τέλειωσε». Αυτό οδεύει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ξενοδοχείου, αν θέλεις να το συνεχίσεις να το λες design ξενοδοχείο. Ακριβώς. Και ο πελάτης, μάλιστα θεωρώ ότι τα ξενοδοχεία σας έχουν πάρα πολλούς repeaters, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι χίλιες για το σίγουρο βασικά. Άμα έρθει ο πελάτης και δείτε σαν κάτι άλλο, δηλαδή αν έρθω εγώ στο Σεμίναμις και το πάρκινγκ δεν είναι ροζ, όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, ροζ δεν είναι πάρκινγκ. Έτσι. Θα μου φανεί περίεργο. Ή αν θα χρειαστεί να κάνω check-in και μου δώσει το αριθμό δωματίου και δεν έχω αυτά τα συμβολάκια, τα οποία αν και στην αρχή τα είδα, προβληματίστηκα, αλλά ερχόμενος δύο-τρεις φορές ήθελα αυτά τα συμβολάκια. Έλεγα, θέλω το φασόλι, ας πούμε. Φασόλι. Δεν ξέρω αν είναι φασόλι αυτό. Κάτι που μοιάζει με φασόλι. Δεν ξέρω αν κατάλαβε τι λέω. Λέω για το δωμάτιο. Έχει ένα σχήμα. Θέλω να πω ότι ο πελάτης δένεται με το design και δεν είναι καλές οι συχνές αλλαγές, πόσο μάλλον δεν έχει γίνει κάτι τόσο σημαντικό.
Λοιπόν, τόσο στο New Hotel όσο και στο Semiramis, τόσο το New Hotel όσο και στο Semiramis αποτελούν flagship καταλήμματα για το σύγχρονο σχεδιασμό των ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Και μάλιστα με την υπογραφή διεθνών σχεδιαστών. Γεγονός που, κατά την άποψή μου, απενεχοποίησε το πιο τολμηρό σχεδιασμό των ξενοδοχείων στην ελληνική αγορά. Τι επίδραση έχει να είσαι πρωτοπόρος στον ταξιδιώτη, δηλαδή το να. Όταν στην Ελλάδα τα καταλήμματα ήταν εντελώς συμβατικά, και τώρα είναι ακόμη, θα λέω εγώ, απλά έχουν πιο ωραίο design, εσείς κάνατε κάτι cutting edge, δηλαδή κάνατε όντως design, με διεθνείς σχεδιαστές κιόλας, έτσι, δεν σημαίνει δεν έχουμε καλούς Έλληνες, αλλά για να κάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, θέλατε τους συγκεκριμένους συνεργάτες. Τι επίδραση έχει αυτή η πρωτοπορία στο ταξιδιώτη? Με το να σχεδιάζεις και να δημιουργείς ένα ξενοδοχείο σαν το New και το Semiramis, συγχρόνως φτιάχνεις και ένα storytelling, ένα αφήγημα. Δεν παρέχουμε μόνο δωμάτια και φαγητό, αλλά μια πολιτιστική εμπειρία που συνδυάζει τη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο και να ζεις μέσα στην τέχνη. Οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε μέρος μιας ιστορίας και όχι απλώς να ακούμε τις περιγραφές, τις οποίες πολλές φορές δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Έτσι, η μοναδικότητα του design των ξενοδοχείων μας, θέλουμε να δημιουργήσουμε δεσμούς με τους δημητικούς μας πελάτες και να δείξουμε την εικόνα του ομίλου μας. Εδώ συνδυάζουμε αρμονικά την τέχνη με την οικειότητα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο ο επισκέπτης αντιμετωπίζεται ως κάτι ξεχωριστό, μέσα σε μια art και design ατμόσφαιρα. Αυτό καθιστά ένα μοναδικό, μας καθιστά ένα μοναδικό όμιλο και μας βοηθά στην προσέλκυση νέων πελατών. Τώρα, οι περισσότεροι επισκέπτες που έρχονται είναι για επαγγελματικούς λόγους. Αλλά μόλις βρεθούν στο εσωτερικό των ξενοδοχείων μας, αμέσως έχουν την αίσθηση ενός οικείου design καταλήμματος. Οπότε, μέσα από αυτή τη μοναδικότητα, δημιουργείται το αφήγημα του ξενοδοχείου, που έχει ως αποτέλεσμα, σίγουρα ο επισκέπτης, όταν αναχωρεί και γυρίζει πίσω στον τόπο του, στη βάση του, να νιώθει μια ευχάριστη νοσταλγία και όχι σαν να το έχει ξεχάσει. Σημαντικό. Και μου άρεσε και πιο πριν που είπες ότι όταν κάποιος μπαίνει στο ξενοδοχείο του και είναι επαγγελματίας, business traveler, θέλουμε και λίγο να μπορεί να ξεχνιέται σε εισαγωγικά, με την έννοια το ότι ενώ το New Hotel και το Semiramis είναι, νομίζω το business κομμάτι είναι τεράστιο σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος. Ειδικά στην Κηφισιά σίγουρα. Συγγνώμη. Ειδικά στην Κηφισιά, ακόμα περισσότερο. Είναι όμως ένα ξενοδοχείο το οποίο ο business traveler πραγματικά θα το αγαπήσει, γιατί ενώ του παρέχει το σωστό περιβάλλον να εργαστεί, όταν δεν θέλει να εργαστεί, γιατί εμείς που ταξιδεύουμε για ταξίδια, για δουλειά, θέλουμε από ένα σημείο και μετά λίγο να τραβάμε και μια γραμμή και να λέμε εδώ τώρα ξεκινάει ο δικός μας προσωπικός χρόνος. Το Semiramis επιτρέπει αυτό. Δηλαδή με το πετάνεις στην πισίνα, είσαι ταξιδιώτης. Ή ακόμη και κάτω, στο πρωινό, όλοι οι χώροι. Όπως και στο νιου, ακόμα και εκεί που έχει μικρότερο ποσοστό πελατών από business, ακόμα και οι leisure νιώθουν αυτό το design που τους κάνει κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν μπαίνουν σε ένα απλό ξενοδοχείο και λες: OK, πάω σε ένα ξενοδοχείο. Όλα τα ξενοδοχεία είναι ωραία γιατί βγαίνεις από την καθημερινότητά σου. Αλλά εκεί μπαίνεις και αυτό που είπα, ζουν οι πελάτες μέσα στην τέχνη. Δεν είναι απλώς τη βλέπουν σε ένα ωραίο πίνακα ή σε ένα ωραίο γλυπτό που μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο, αλλά ζουν και την νιώθουν. Βλέπουν, νιώθουν τον αρχιτέκτονα, νιώθουν τον κύριο Ιωάννου που έχει μεγάλα, από τα περισσότερα έργα που έχουν μέσα από τα ξενοδοχεία είναι από την προσωπική του συλλογή. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το βαρεθείς. Ακριβώς. Το να διευθύνεις ένα ξενοδοχείο με ένα τόσο δυνατό design concept απαιτεί να έχεις και τις απαραίτητες γνώσεις και την αισθητική, κατά δική μου άποψη. Με το δεδομένο αυτό, επεξήγησε σε εμάς λίγο παραπάνω το design concept του Semiramis και πώς το βλέπετε από την πλευρά του εργαζομένου. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να εργάζομαι στο Semiramis, μπήκα σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Αλλά όπως σας ανέφερα και στην αρχή και προηγουμένως, πρέπει να ταυτιζόμαστε με το περιβάλλον του ξενοδοχείου που εργαζόμαστε. Είναι ένα ξενοδοχείο, αν πούμε ότι ένα ξενοδοχείο σαν και αυτά μπορεί να θεωρηθούν έργα τέχνης, σου δίνεται πάντα η ευκαιρία να βρεις τον τρόπο να επικοινωνήσεις και με τους επισκέπτες αλλά και με τους συναδέλφους σου. Ο αυτοσκοπός της τέχνης είναι να σου προκαλεί το ερέθισμα για σκέψη και για διάλογο.
Οπότε και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης είναι ότι δεν την εισπράττουν όλοι με τα ίδια ερεθίσματα. Όταν βρίσκεσαι ένα μπροστά σε ένα έργο τέχνης, σε άλλον μπορεί να αρέσει, σε άλλον μπορεί να μ' αρέσει, ή να νιώθεις διαφορετικά συναισθήματα. Οπότε και το ξενοδοχείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, τον οποίο πρέπει να τον ακούς και να τον αισθάνεσαι. Αν το κάνεις αυτό, σε οδηγεί από μόνο του πού πρέπει να πας και πώς πρέπει να κατευθυνθείς. Σίγουρα χρειαζόμαστε γνώσεις, αλλά όταν αρχίζεις να ασχολείσαι με το design, εξελίσσεσαι και εσύ με αυτό. Οι γνώσεις πάνω στο design δεν είναι ποτέ αρκετές, και ειδικά για εμάς οι οποίοι δεν είμαστε επαγγελματίες του design, αλλά είμαστε επαγγελματίες του τουρισμού. Οπότε πρέπει να ενημερωνόμαστε διαρκώς για το τι γίνεται στο χώρο του design. Ζούμε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν γρήγορα και οι τάσεις του design και αυτές επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές. Για να κρατάμε το ξενοδοχείο μας πρωτοποριακό, θα πρέπει πάντα να ενημερωνόμαστε και να το αναβαθμίζουμε συνεχώς. Σωστά. Και είναι σημαντικό και όλος ο κόσμος σου, όταν μπαίνει σε ένα ξενοδοχείο, όπως είπες εσύ, ότι σου προκλείται και όλο αυτό το ενδιαφέρον και εντρίχησης λίγο στο θέμα, γενικότερα όλοι οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία να μπορούν να μπαίνουν στη διαδικασία να ανακαλύπτουν την ιστορία του ξενοδοχείου τους. Εγώ, μάλιστα, στα ξενοδοχεία Φίλιππε προτείνω ότι πρέπει να κάνουν μαθήματα στους εργαζομένους σε σχέση με το κόνσεπτ και την ιστορία του ξενοδοχείου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί μόνο έτσι μπορεί να το βιώσει καλύτερα και ο εργαζόμενος και να το επικοινωνήσει. Σίγουρα. Και ιδιαίτερα για εμάς που τα ξενοδοχεία είναι ξεχωριστά, κάθε φορά που ξεκινάει ένας εργαζόμενος να δουλεύει στην εταιρεία μας, γίνεται όλο αυτό το induction, έτσι ώστε να μάθει ακριβώς πού και πια γιατί έχουμε φτιάξει αυτά τα ξενοδοχεία, ποιος είναι ο κάθε αρχιτέκτονας, για ποιο λόγο επιλέχθηκε και τι έχει κάνει και πώς έχει ταυτίσει έχει βάλει το προϊόν και το κάθε ξενοδοχείο μέσα στην τοπική κοινωνία. Ακριβώς. Λοιπόν, το Σεμίρεμις βρίσκεται στην Κηφισιά, δύσκολος προορισμός θεωρητικά και είναι πρόκληση να έχεις ένα τόσο ιδιαίτερο κατάλημα σε έναν ιδιαίτερο προορισμό. Πιστεύεις ότι αυτός ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του ξενοδοχείου βοηθάει στο να αυξηθεί η ζήτηση και η δωρικότητά του? Δηλαδή, είναι ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο στην Κηφισιά, το εντοπίζει ο κόσμος και ακόμη θα μπορούσε να κλέψει και κρατήσει από το κέντρο, λέω εγώ τώρα. Όλα μας τα ξενοδοχεία έχουν ένα design το οποίο εντάσσεται στην αρχιτεκτονική και την αισθητική της γειτονιάς με φυσικά πρωτοποριακό τρόπο. Όπως είπαμε και πριν στην αρχή της συζήτησης, η Κηφισιά είναι ένας κοσμοπολιτικός προορισμός που είχε από παλιά τουρισμό. Εκτός από τον τουρισμό που ήταν για διακοπές, είχε και ερχόντουσαν και με ένα προσωπικότητα της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών. Τώρα, μετέπειτα στις δεκαετίες του 80 και του 90, καθώς οι κάτοικοι του κέντρου άρχισαν να μετακινούνται προς τα βόρεια προάστια, συνέχισε να υπάρχει αυτή η ζήτηση. Οπότε η Κηφισιά μοντερνοποιήθηκε. Νέα κτίρια, νέα εμπορικά, μεγάλες βίλες και μαζί μοντερνοποιήθηκε και το Σεμίραμις. Τώρα, στην εποχή που ζούμε, η παγκοσμιοποίηση σίγουρα μας βοηθάει στο να γνωρίσουμε καλύτερα τις διαφορετικές κουλτούρες και το design πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη. Οπότε ένα ξενοδοχείο εκεί προσαρμόζεται. Mm-hmm. Και μέσα από αυτόν τον τολμηρό σχεδιασμό και τη δημιουργία γεννήθηκε μια νέα κατηγορία πελατών, μπορούμε να πούμε, η οποία η αισθητική του χώρου, για τους οποίους η αισθητική του χώρου και η τέχνη με το σύγχρονο design, μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο σημαντικό από την παραδοσιακή πολυτέλεια. Mm-hmm. Οπότε το Σεμίραμις, λόγω του ιδιαίτερου design, προσελκύει επισκέπτες που έρχονται να μείνουν στο ξενοδοχείο, γιατί ο σχεδιαστής είναι ο Καρίμ Ρασίδ. Επίσης, λόγω των χρωμάτων και του σχεδιασμού, υπάρχει και μεγάλη ζήτηση από παραγωγούς ταινιών, διαφημίσεων, βίντεο κλιπ. Πολλές εταιρείες που κάνουν σεμινάρια coaching, αλλά και εταιρείες που θέλουν να κάνουν επαγγελματικές συναντήσεις, πάλι επιλέγουν το Σεμίραμις, γιατί τα χρώματα και τα έργα τέχνης που βρίσκονται στις αίθουσες
βοηθάνε στην καλή διάθεση των συμμετεχόντων. Σε αντίθεση, αν βρίσκονταν σε ένα κλασικό ξενοδοχείο που το ύφος είναι πιο αυστηρό, να μην ήταν τόσο απελευθερωμένοι. Και τόσο ενδιαφέρον, να έχουν ενδιαφέρον, γιατί ο χώρος παίζει πολύ ρόλο. Έτσι. Και σίγουρα, όταν έχεις ένα ιδιαίτερο design, το οποίο σε κάνει γνωστό, αυτό σίγουρα βοηθάει και στην εμπορικότητα. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό από την εξίσωση, ότι πάντα το design, όταν έχει γίνει σωστή όλη η προώθηση, βοηθάει στο να γίνεις πιο εμπορικός. Και δεν έχει σημασία αν είσαι στην Κηφισιά ή στο κέντρο. Πολύ κόσμος μετακινείται από μια περιοχή σε άλλη μόνο και μόνο για να μπορέσει να το δει, να το μάθει, να το νιώσει. Οπότε για μας είναι το design λόγος έλξης πελατών. Εγώ θα πω στον κόσμο, ειδικά στους ξενοδόχους, μπορείτε να το σκεφτείτε και απλά. Βλέπετε ένα listing στην booking.com και τι βλέπει ο πελάτης, βλέπει διάφορες φωτογραφίες με ονόματα. Όταν δει αυτή την πισίνα, την πολύχρωμη, δεν θα πατήσει να δει τι είναι. Θα πατήσει να δει τι είναι. Μόνο και μόνο αυτό, το αυξημένο CTR, θα σας φέρει περισσότερες πρακτήσεις. Τα πράγματα είναι απλά. Κάποια στιγμή, Φίλιππε, μία πολύ καλή συνεργάτη στην Σαντορίνη έκανε ένα ξενοδοχείο με κατακόκκινη πισίνα. Κατακόκκινη πισίνα. Επειδή εμείς τότε τρέχαμε ένα project που μετρούσαμε τα CTR από τα thumbnails πώς παίζανε, πραγματικά αυτό το ξενοδοχείο είχε εκτιναχθεί στα clicks, γιατί μόνο και μόνο από την περιέργεια ο κόσμος πατούσε να δει πώς είναι. Και εννοείται ότι ήταν ένα επιτυχημένο ξενοδοχείο. Λοιπόν, από προσωπική μου εμπειρία στους Εμμύραμνης, διαπίστωσα ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους. Και το εστιατόριο και η πισίνα είναι σημείο απόδρασης. Θα σου πω και συγκεκριμένα ότι είχα πάθει αυτό το λεγόμενο ντεζαβού, αλλά δεν ήταν ντεζαβού, γιατί είχα μείνει σε ένα χρόνο δύο φορές. Ήταν δύο καλοκαίρια διαφορετικά. Και το πρωί που ήμουν και τώρα το πρωινό, ένας κύριος με μεγάλος ηλικία έτρωγε το πρωινό του πιο δίπλα. Και τη δεύτερη φορά, ο ίδιος κύριος ξανά έτρωγε το πρωινό του που είχαμε πάει και μάλιστα πήγαμε και παρέα, ήμασταν η ίδια παρέα και κοιταζόμασταν περίεργα, γιατί είχαμε τον ίδιο κύριο, ένας κύριος μεγάλος ηλικία, 65-70, έτρωγε το πρωινό του. Και συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος, ο οποίος ερχόταν για πρωινό στο Σεμίραμνης. Και πραγματικά, εντάξει, έχω να τη λέω αυτή την ιστορία, γιατί ποιες είναι οι πιθανότητες να σου συμβεί δύο φορές το ξενοδοχείο σε ένα χρόνο αυτό. Πώς το χτίσατε αυτό, και βλέπω είστε σημεία αναφοράς, δηλαδή και η πισίνα, και για πρωινό έρχονται. Και όπως είπες για κάποια events, αλλά έρχονται και το βράδυ, το εστιατόριο, έτσι. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, έχετε λειτουργείτε το βράδυ σαν χώρους εστιατορίου στο χώρο της πισίνας. Σωστά. Όπως σας είπα, ο σκοπός των ξενοδοχείων μας είναι να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία. Έτσι, το lifestyle της Κηφισιάς είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κοσμοπολιτική τοπική κοινωνία. Οπότε, ένα ξενοδοχείο σαν το Σεμίραμνης δύσκολα να μην ταιριάξει ή να μην αναδειχθεί. Οπότε, σε σχέση με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το Σεμίραμνης, παίζει σημαντικό ρόλο και φροντίζαμε να ανακλάται όσο πιο δυνατόν σε κάθε πτυχή της διαμονής. Και αυτό νομίζω το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Παραδείγματος χάρη στο εστιατόριο, κάποιος απολαμβάνει μια εντυπωσιακή γαστρονομική εμπειρία, όπου προσπαθούμε να παντρέψουμε τη σύγχρονη κουζίνα με την αυθεντική γεύση, δημιουργώντας μια ξεχωριστή αίσθηση στον κάθε ουρανίσκο. Mm-hmm. Αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την υποστήριξη του σεφ και της ομάδας του, οι οποίοι δημιουργούν μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία μέσα από τη γνώση και την τέχνη, χρησιμοποιώντας καθημερινά μόνο τα καλύτερα υλικά. Τώρα, σε σχέση με το τι έχει να κάνει με τον εξωτερικό χώρο, οι περισσότεροι πελάτες μας, αν όχι όλοι, λατρεύουν την εξωτερική πισίνα, που περιβάλλεται από έντονα χρώματα, τον ήχο του καταράκτη, την ηρεμία του χώρου, γιατί σε αυτή την περιοχή είναι αρκετά ήσυχα και νιώθεις τελείως απομονωμένος, μακριά από τη φασαρία της πόλης. Και οι επισκέπτες πραγματικά δείχνουν να το απολαμβάνουν, γιατί η εμπειρία τους ταξιδεύει σε κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το μέρος που πραγματικά λατρεύουν να κολυμπούν το πρωί πριν φύγουν για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ή ακόμα και όταν επιστρέφουν, λαχταρούν
να έρθουν να κολυμπήσουν σε αυτή τη πισίνα. Οπότε το design του ξενοδοχείου του Σεμίραμις έδωσε μια νέα πνοή. Ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν κλασικό, ανέδειξε την ανάγκη, με την ανακαίνισή του, ανέδειξε την ανάγκη που υπήρχε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό μας έκανε να ξεχωρίσουμε και αισθανόμαστε κάθε στιγμή ότι έχουμε πετύχει αυτό το στόχο. Πολύ σημαντικό. Και όντως ισχύει αυτό. Και γενικότερα η σύνδεση του Σεμίραμις με την τοπική κοινωνία είναι πολυεπίπεδη, θα πω, γιατί έχετε το κομμάτι της πισίνας. Κάποια στιγμή θυμάμαι κάποια μύχη είχε κλείσει αυτές τις καμπάνες και κάτι έκανε. Αυτές που είναι στη πισίνα. Τα Μάγκαλος. Τα Μάγκαλος, ναι. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγονται. Δηλαδή βλέπω ότι γενικότερα πολλά σημεία αναφοράς με την τοπική κοινωνία. Ο κύριος με το πρωινό για μένα μου έχει μείνει ανεξίδιος. Οπότε είχετε. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες που έρχονται όντως μόνο και μόνο για να πάρουν το πρωινό τους. Οι οποίοι έρχονται σχεδόν κάθε μέρα. Έχουμε επισκέπτες που έρχονται το μεσημέρι γιατί κάνουν ένα διάλειμμα και έρχονται να πίνουν το καφέ τους και να συζητήσουν. Οπότε δεν είναι μόνο η πελατεία που έρχονται για το ξενοδοχείο, αλλά όλη η κοινωνία γύρω-γύρω έχει πιστέψει στο Σεμίραμις, της αρέσει και το αγαπάει. Χαίρομαι ιδιαίτερα και να πω ότι εγώ σε επισκέπτης που έμενα δεν με πείραξε καθόλου, δεν με ενόχλησε το blend με τον επισκέπτη. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο καλά ένα ξενοδοχείο διαχειρίζεται τον κόσμο του. Γιατί έχω πάει σε ξενοδοχείο, να μην πω σε ποιο, που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν πραγματικά τους επισκέπτες και κάναν βόμβα μέσα στην πισίνα και βγάζανε την κρασιά από τις τσάντες τους, five star μιλάμε, έτσι. Και ήταν πολύ ενοχλητικό. Ενώ στο Σεμίραμις που είχε και εξωτερικούς πελάτες, ήμασταν στην απόλυτη ηρεμία. Δηλαδή, βλέπω ότι ο κόσμος σας είναι και εκπαιδευμένος και τώρα έχουμε στην επόμενη ερώτηση, ότι λέμε για το design, αλλά για μένα έχει μείνει πολύ η προσωπικότητα του κόσμου που δουλεύει σε εσάς, το πόσο εξυπηρετητική είναι και ότι για μένα είναι η απόλυτη συνέχεια του brand σας, οι άνθρωποι σας. Δηλαδή, το προφίλ, θεωρείτε ότι το ίδιο το προφίλ των ξενοδοχείων προσελκύεται και έτσι ιδιαίτερα ταλέντα, ίσως είναι τα ξενοδοχεία που φέρνουν τον κόσμο στην πόρτα σας. Και εσείς σαφώς, από τη δική σας πλευρά, αλλά νομίζω και τα ξενοδοχεία ίσως είναι και πόλος έλξης. Τι λες, φίλε Μισή, γι' αυτό? Σίγουρα η φιλοξενία, στη φιλοξενία οι άνθρωποι είναι αυτοί που υποστηρίζουν το προϊόν. Κανένα ξενοδοχείο μας δεν θα μπορούσε να αναδεθεί αν οι άνθρωποι που εργαζόταν σε αυτό δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους επειδή πραγματικά το νιώθουν. Όταν το design έχει ένα τόσο σημαντικό ρόλο στο εργασιακό περιβάλλον, τότε αυτό δίνει ένα ακόμα κίνητο στον υπάλληλο. Τον βοηθάει να δημιουργήσει πιο εύκολα μια σχέση με τον επισκέπτη και να τον κάνει να νιώθει και τον ίδιο πιο ελεύθερο. Mm-hmm. Τώρα, σαν όμιλος, δεν είμαστε μόνο πελατοκεντρικοί, αλλά είμαστε και ανθρωποκεντρικοί. Οι άνθρωποι της ΓΕΣ θέλουμε να είναι περήφανοι που εργάζονται στα ξενοδοχεία μας, να μαθαίνουν και να εξελίσσονται συνέχεια. Θυμίζω ότι όλες οι επενδύσεις μας θέλουμε να είναι μοναδικές και να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο στην τελική εικόνα, όπως μια χαμογελαστή και μια εγκάρδια εξυπηρέτηση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε στην εταιρεία είναι οργανικός. Οπότε βασιζόμαστε στην ενδυνάμωση των εργαζομένων και στην ομαδική λήψη αποφάσεων. Πάντα η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι επίσης πολύ σημαντικό και να κάνει ξεχωριστό ένα ξενοδοχείο. Mm-hmm. Και σε εποχές σαν και αυτές τώρα που ζούμε, όπου οι συνθήκες διαβίωσης και το εξωτερικό περιβάλλον είναι ευαίσθητα, σίγουρα μια τέτοια δομή μας έχει βοηθήσει τα ξενοδοχεία μας να είναι πόλος έλξης ταλέντων. Το πιστεύω αυτό και το έχω συνειδητοποιήσει σε εσάς ούτως ή άλλως, αλλά θεωρώ ότι είναι όντως ένας πολύ ωραίος μαγνήτης για ωραία μυαλά. Κλείνοντας, έχετε 5 ξενοδοχεία και όλα είναι στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Υπάρχουν σχέδια για άλλους προορισμούς? Θα δούμε κάτι άλλο από τα Αγίες Σκοτές πέρα από την Αθήνα? Εδώ τα έχετε πάει περίφημα. Τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις στον τουρισμό έχουν αυξηθεί με ταχύ ρυθμό.
Σε ό,τι αφορά τον όμιλο στις γης, ποτέ δεν κάναμε βεβαιασμένες κινήσεις. Οπότε έτσι και οι επενδύσεις μας τώρα γίνονται πάντα προσεκτικά και με σωστό μακροχρόνιο σχεδιασμό. Κοιτάμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται και κινούμαστε αναλόγως. Τώρα έχουμε ξεκινήσει την ανακατασκευή ενός ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, το οποίο είναι και το πρώτο εκτός Αθηνών. Θα είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στο νησί σε έκταση και προσδοκούμε να ανοίξει σύντομα. Σε ποια περιοχή είναι, Φίλιππε, σε Σαντορίνη? Δεν είναι στην καλδέρα, είναι στην πίσω μεριά. Στην πίσω πλευρά. Πολύ ωραία. Η πίσω πλευρά βλέπω ετοιμάζεται να κλέψει την παράσταση και σαν επισκέπτης της Σαντορίνης που πήγα διακοπές, με κούρασε η καλδέρα. Θα ήθελα, ενώ μου αρέσει η Σαντορίνη, θα ήθελα να μένω στην άλλη πλευρά και να πηγαίνω στην καλδέρα να βλέπω το ηλιοβασίλεμα ίσως, άντε να φάω κάτι, να φύγω από το να φύγω. Θεωρώ ότι η άλλη πλευρά της Σαντορίνης, και έχουν ανοίξει πολύ ωραία ξενοδοχεία ήδη εκεί πέρα, είναι πολύ δυνατή προς την Περίσσα ή προς τις άλλες περιοχές. Έχει δηλαδή πολύ χώρο υπάρχει ανάπτυξη. Και νομίζω ότι τα Γεσ Hotel σίγουρα θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη στον προορισμό. Σίγουρα. Η Σαντορίνη είναι γνωστή μόνο για το μισό νησί. Δηλαδή αυτό που βλέπει το ηφαίστειο, την καλδέρα. Οπότε υπάρχει άλλο ένα μισό νησί το οποίο έχει δυνατότητα να δείξει πάρα πολλά και νομίζω ότι το project θα το αγαπήσουν πολύ γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε, Φίλιππε, πάρα πολύ. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να φιλοξενούμε τους ανθρώπους μέσα από τα ξενοδοχεία και να ακούμε λίγο τις ιστορίες των ξενοδοχείων, γιατί αυτό κι αν είναι επιμόρφωση, κατά την άποψή μου. Λέμε διάφορα πράγματα στο Τελειά Academy, κάνουμε webinars πιο εκπαιδευτικά, αλλά το να ακούς την ιστορία ενός ξενοδοχείου, νομίζω ότι είναι αποτελεί από μόνο του ένα μάθημα. Δηλαδή, ακούμε πράγματα από ανθρώπους που τολμήσανε, που κάνουν κάτι διαφορετικό. Όχι να ακούσουμε την κάθε ιστορία. Τα Γεσ Hotel έχουν όντως να πούν κάτι. Έχουν ένα αφήγημα, έχουν μια ιστορία. Αποτελούν όντως τα ξενοδοχεία που διδάσκουν design στην Ελλάδα. Εγώ το λέω ακόμη και τώρα. Έχουμε πολύ καλές προσπάθειες καλής αισθητικής. Design όμως, εγώ δεν βλέπω στα ελληνικά ξενοδοχεία. Λυπάμαι που το πω γενικότερα και θα σας απογοητεύσω. Επειδή ταξιδεύω πολύ στο εξωτερικό, έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπλοκή. Μπορώ να πω ότι τα Yes Hotels είναι από τις λίγες αλυσίδες που κάνουν πραγματικά design. Και αυτό το λέω για τους περισσότερους για να αρχίσουν να ψάχνουν λίγο παραπάνω και να δουν και στο εξωτερικό τι σημαίνει design όταν λέμε design hotel. Σημαίνει ότι απλά έχω ένα όμορφο ξενοδοχείο με φρέσκα υλικά. Αυτό δεν είναι design. Αυτό είναι μια σωστή κατασκευή. Δεν μου λέει κάτι. Το design είναι άποψη. Έχει προσωπικότητα. Έχει ταυτότητα. Και όπως είπε ο Φίλιππος, δημιουργεί τις τάσεις. Δεν τις ακολουθεί τις τάσεις. Έτσι δεν είναι. Όπως είναι και τα Yes Hotels. Έτσι. Νομίζω ότι αν πιστέψεις το προϊόν και στο design που θες να κάνεις, ακόμα και αν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό και ανατρεπτικό, αρκεί να το πιστέψεις και να το ακολουθήσεις, θα πετύχει. Όπως παράδειγμα είναι το Σεμίραμι. Σε μια περιοχή σαν την Κηφισιά έκανε την ανατροπή και καθιερώθηκε μέσα σε μια περιοχή, αλλά και στην Ελλάδα, σαν ξενοδοχείο design. Ακόμη να πιστέψω ότι είναι το 2004, το Σεμίραμις. Φίλιππε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που ξεκινήσαμε έτσι όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Colorful την εβδομάδα μας. Ξανακάνω σε την πισίνα του Σεμίραμις για να κλείσουμε με αυτή την εικόνα και να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ και άλλη μια φορά για τα Yes Hotels που πραγματικά δώσαν ένα διαφορετικό τόνο στα webinars της Hotelier Academy. Όπως είπα, χθες μετρούσε το βράδυ, φτάσαμε πάνω από 80.000 views αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι θα τριπλασιαστεί, ο αριθμός το επόμενο διάστημα, γιατί παραμένουν στο Facebook και είναι προσβάσιμο τον κόσμο και γίνονται και καμπάνιες. Και είμαστε χαρούμενοι που τα περισσότερα από τα webinars βγήκαν μέσα από το New Hotel και το σκηνικό πραγματικά είναι μοναδικό. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους των Yes Hotels. Φίλιππε, σήμερα ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και την... Ευχαριστώ πολύ εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και την κυρία Στεφανία Φλέγκα, που τόσο
εγκάρδια γκάιδα σε αυτή τη διοργάνωση και την Άντι από το marketing, γιατί πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ και είναι σημαντικό, όπως είπαμε, οι άνθρωποι από τις εταιρείες να βγαίνουν μπροστά. Φίλιππε, ευχαριστούμε και ελπίζω να ξανακάνουμε μια ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.